σε ό,τι έχει σχέση με την διαχείριση και την αξιοποίηση των αποθεματικών του ειδικού λογαριασμού εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων που διαχειρίζεται ο ΠΚΕΠΕ, προφανώς υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα. Ως γνωστό, αυτός ο ειδικός λογαριασμός, τον οποίο διαχειριζόταν με σύμβαση που υπέγραψε με το ελληνικό δημόσιο η Τράπεζα Πειραιώς από τον περασμένο Νοέμβρη, είναι προφανές σε αυτόν τον λογαριασμό κατευθύνονταν και εθνικοί πόροι, και οι πόροι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και οι πόροι από το πρόγραμμα Αλίας. Μιλάμε για ένα νούμερο ύψος 2,5 δις περίπου. Υπήρχε λοιπόν ένα θέμα διαχείρισης και αξιοποίησης αυτού του λογαριασμού. Όταν οι αποδόσεις που είχε για τα υπόλοιπα που μέναν αδιάθετα και δεν ήταν άμεσα να καταβληθούν, οι αποδόσεις λοιπόν στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν σε ένα ύψος του 0,3%, ενώ με την νέα διυπουργική απόφαση που υπογράφηκε από τους Υπουργούς Οικονομίας και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, με την μεταφορά αυτού των αποθεματικών, των ταμιακών υπολείπων στην Τράπεζα της Ελλάδος, μιλούμε για αξιοποίηση με ένα επιτόκιο της τάξης γύρω στο 2,4%. Προφανώς μιλάμε για καλύτερη αξιοποίηση των υπολείπων, των ταμιακών υπολείπων, και βεβαίως αυτό δεν εμποδίζει σε τίποτα, μα σε τίποτα, στην άμεση καταβολή των ενισχύσεων, ακριβώς γιατί δικαιούχος και στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι πάλι ο ΠΚΕΠΕ και βέβαια με δική του απόφαση, όταν πρόκειται να γίνουν πληρωμές, είναι υποχρεωμένη η Τράπεζα της Ελλάδος μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες να καταβάλει όλες τις ενισχύσεις στους δικαιούχους που πρέπει να τους καταχωρηθούν. Το λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά καλύτερης διαχείρισης και αξιοποίησης. Γι' αυτό και σε ό,τι έχει σχέση με την άμεση καταβολή των ενισχύσεων το επόμενο διάστημα, δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος ανησυχίας, και βέβαια γίνεται μια πιο χρηστή και πιο ουσιαστική αξιοποίηση